Άκου. Είχε και τα πούλησε, αυτό με ενδιαφέρει από την Ολυμπία. Αλλά είχε. Πώς γίνεται όμως, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ωραία τα είπε ο Γιώργος αρχικά. Καλά, δεν πιστεύω ότι έπαιξε αυτό ρόλο. Αλλά πραγματικά. Κάτι φόρους που ήθελα να ξαναφέρω. Επάσκεψε μαζιά τώρα, αυτό δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Αλλά θέλω να πω ότι πώς γίνεται, ας πούμε, ένας παρουσιαστής να μπορεί να έχει καγιέν και να μην έχει ο πολιτικός αρχηγός. Γιατί να είναι εναντίον εννοώ. Μα δεν υπάρχει κάποια ιδεολογία, παιδιά. Καλά τώρα, αριστερό και σάπιο μήλο ήταν το χρώμα. Επειδή έβαλε λίγο παραπάνω κόκκινο φέτο, περίμενε. Να έβλεπα το κουτσούμπα με το ρέιντ. Να πω, κουτσούμπα. Πάω να πω. Που αμαρτία. Δηλαδή, πόσο είναι ο κύριο. Πόσο είναι ο κύριο Κουτσούμπα. Είναι. Να μην. Δεν ξέρω. Τι έχει ο Κουτσούμπα. Τον είδα λίγο στενοχωρημένο. Τι αυτοκίνητο έχει. Λάντα υπάρχει ακόμα. Ελλάδα, χώρα του φωτός! Αλλά εντάξει τώρα, μην τα λέμε αυτά. Δηλαδή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι οι πολιτικοί παίρνουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, να το λέμε αυτό. Δεν είναι το θέμα μας τώρα αν είναι με το Rage. Γιατί ούτε το δίπορτο του άρεσε, βέβαια, να πω ότι παιδιά, εγώ δεν είχαμε ποτέ δίπορτο. Ήμασταν πάρα πολύ πλούσια οικογένεια. Δεν είχαμε ποτέ δίπορτο. Αλλά το βλέπα και με ταλαιπωρούσε πολύ. Και μιλούσα και με τη γιαγιά μου, Θεός χωρέστη, μάλλον και αυτή ψήφισε. οπότε. Λέγαμε αυτό ότι ρε εσύ δεν κουράζει. Κάθε φορά να έρθει να μπει κάποιο κατέβα, να κατεβάσει. Έμενε ο άλλο έτσι, να χωρέσει ο άλλο με το πόδι. Είναι και πολιτικό αρχηγό. Ήθελε να μπει με φόρα. Κατάλαβε, εκεί την πατήσαμε.